Θυμάμαι κάποτε χορεύανε όλοι, δεν κοιμότανε ποτέ αυτή η πόλη. Τραγουδάνει μικρό. Και τέτοιες εποχές θα θυμηθούμε σήμερα με τον Δήμο τον Κωνσταντινίδη, τον φίλο μου. Καλησπέρα, Μαγκή. Θα είμαστε εδώ μαζί σας, τουλάχιστον μέχρι τις 9. Θα μιλήσουμε για τους Dark Nightmare που κλείνουν 20 χρόνια φέτος, Δήμο. Έτσι ακριβώς. Καταρχήν να σου δώσω χαρακτήρα για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ πολύ. Μου θυμίζει τις παλιές καλές εποχές με το κρίσιμο 3-3 που κάνατε με τον Γιώργο. Τον κύριο Κάπα. Γι' αυτό την είπα και πάμε όπως παλιά, την εκπομπή και για πολλούς άλλους λόγους. Τότε που χορεύαμε όλοι. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο email radiogrevena@gmail.com, το γρεβενά με B, radiogrevena@gmail.com ή να μας πάρετε τηλέφωνο απευθείας στο 24620-24714 να ρωτήσετε ό,τι θέλετε το Δήμο, να ζητήσετε το ποιο τραγούδι θέλετε. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι της κουβέντας μας με τον Δήμο τον Κωνσταντινίδη, τον drummer των Dark Nightmare. Δήμο, πες μας καταρχήν πότε, πώς και από ποιους δημιουργήθηκαν οι Dark Nightmare. Η μπάντα δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 1999 από τον Γιάννη Παπαδημητρίου, τον Δημήτρη τον Μπρίτζα και εμένα στα Γρεβενά. Ξεκινήσαμε να κάνουμε πρόβες βασικά στο σπίτι μου σε μια μικρή σοφίτα, γιατί δεν υπήρχε στούντιο ή οργανωμένο προβάδικο για να μπορούμε να παίζουμε. Και σιγά σιγά ηχογραφήσαμε κάποια demo στην Κοζάνη. Και το 2009 επιτέλους βγήκε η πρώτη μας ολοκληρωμένη δουλειά. Το 2009? Ναι, το The Human Liberty. Θα ακούσουμε σε λίγο κάτι από αυτή τη δουλειά. Υπάρχει καμιά ιστορία έτσι περίεργη από πίσω στην αρχή και τα λοιπά, ο συνήθως κάτι? Εντάξει, στην ουσία το συγκρότημα ήταν η συνέχεια από τους Suicide at Dusk, μια μπάντα που κάναμε εδώ πέρα μαζί με τον Σπύρο τον Ζεμπίλη, αλλά το στυλ ήταν διαφορετικό, ήταν πιο ατμοσφαιρικά τα ακούσματά μας τότε, είχαμε και επιρροές από Gothic Rock, από Black Metal, από Death Metal, τέλος πάντων, αλλά δεν προχώρησε αυτή η μπάντα. Δεν μπορέσαμε να γράψουμε κάτι επίσημο. Και κάναμε τους Nightmare βασικά. Πρώτα γίναμε Nightmare. Και μάθαμε στην πορεία ότι υπάρχουν οι Γάλλοι Nightmare. Οπότε βάλαμε και τον Dark μπροστά. Και έμεινε το όνομα ως τώρα. Ποιος ήταν ο Νούνος? Ο Δημήτρης ο Πρίτζας. Και για τα δύο τα ονόματα. Ήταν ο εμπνευστής. Οπότε ήσασταν τρεις στην αρχή. Σαν Nightmare, ναι. Μάλιστα. Και καταλήξατε στην πρώτη ηχογράφηση να είστε ποιοι τελικά? Ήμασταν οι τρεις ιδρυτές στην πρώτη ηχογράφηση και στο δεύτερο demo ήρθε στην παρέα μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης. Ωραία. Ο πιανίστας πληκτράς μας.
Ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους μουσικούς του κόσμου αυτή τη στιγμή, έτσι. Γιώργος μένουμε όλοι μας στην Γερμανία, είναι συνθέτης, κάνει κονσέρτα, είναι πάρα πολύ καλός μουσικός, αλλά είναι πολύ καλός φίλος και είναι σημαντικό μέλος της μπάντας. Μπορεί πλέον να μην μας ακολουθάει συναυλής, αλλά συμμετέχει σε όλες τις ηχογραφήσεις και δίνει τη δικιά του πινελιά έτσι στα άλμπουμ μας. Είναι πολύ σημαντικό μέλος ο Γιώργος και ας μένει μακριά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για να μπούμε και στο κλίμα. Να ξεκινήσουμε από το Invaders. Ναι, από το Invaders, είναι στο πρώτο μας δίσκο. Μουσική Γιάννης Παδημητρίου και η στίχη είναι του Αλφόνσου Μιγδάνη, του Μανώλη Τέγου και... Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. We'll be right back.
Πολύ ωραία. Ακούσαμε από τον πρώτο δίσκο, λοιπόν. Μας είπες ποιοι γράψανε τη μουσική και τους στίχους, δεν μας είπες όμως τους συντελεστές του δίσκου. Ποιοι παίξαν τελικά στο δίσκο? Στον πρώτο δίσκο είμαι εγώ στα τύμπανα, ο Γιάννης Παδημητρίου είναι στις κιθάρες και στα φωνητικά. Ο Μανώλης ο Τέγος είναι στη ρυθμική κιθάρα. Ο Αλφόνσο Μιγδάνης είναι στον μπάσο και ο Γιώργος Καραγιάννης στα πλήκτρα. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Αλφόνσο να μας ακούει. Πολύ καλός μουσικός, είναι στην Αθήνα τώρα session μουσικός και ηχολήπτης. Μετά από το πρώτο δίσκο, ποια ήταν η συνέχεια του συγκροτήματος? Μετά το πρώτο δίσκο φεύγει από την μπάντα ο Αλφόνσο και ο Μανώλης. Και στον μπάσο παίρνουμε τον Νίκο τον Μιχαλακάκο από το Spitfire. Ένας μουσικός season και αυτός, παίζει πάρα πολλές μπάντες στην Αθήνα. Ο Νίκος ήταν ο παδός μας από τα demo, πολύ καλός φίλος και δέχτηκε κατευθείαν την πρότασή μας. Από πού είναι? Από τον Πειραιά. Μάλιστα. Οπότε βρισκόσασταν και βρισκόταν μαζί σας και έπαιζε μόνο σε συναυλίες και σε... Ο Νίκος γουστάρει πάρα πολύ γρεβενά. Α, ωραία. Και έρχεται συνέχεια. Μάλιστα. Μου αρέσουν πολύ τα γρεβενά. Οπότε ήταν εύκολο για μας να... Πολύ και για πρόβες και για τις φωτογραφίες. Ιστορικό συγκρότημα Spitfire για το metal, έτσι. Έτσι. Πρωτοπόρη. Πολύ ωραία. Καταρχήν, πες μου λίγο πόσο δύσκολο ήταν να κρατήσεις ζωντανή μια μπάντα τότε, πριν 20 χρόνια. Ήταν δύσκολο γιατί είχαμε όλη τις υποχρεώσεις μας με το στρατιωτικό. Μία πήγαινε ο ένας, μία ο άλλος. Είχαμε τις σπουδές μας, μετά δουλειές. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο. Κάναμε γάλα αγώνα για να κρατήσουμε την μπάντα. Ακόμα και τώρα μένουμε, κάθε μέλος της μπάντας μένει σε άλλη πόλη. Αλλά... Το γουστάρουμε εδώ και χρόνια με τον Γιάννη. Το είχαμε όνειρο από μικρά παιδιά, οπότε δεν είναι... όλα γίνονται. Σας βγαίνει φυσικά. Είναι δύσκολο σε μια μικρή επαρχιακή πόλη όπως είναι τα Γρεβενά, είναι τα ίδια τα προβλήματα και στις άλλες πόλεις, φαντάζομαι, να κρατήσεις στην έτσι μια μεταλμπάντα? Στην επαρχία είναι πιο δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν τα προβάδικα, δεν έχει πολλούς χώρους να κάνεις live. Αλλά εμείς ευτυχώς είχαμε την Κοζάνη κοντά, οπότε είχαμε και δικό μας στούντιο. Ας πούμε, ο πρώτος δίσκος ηχογραφήθηκε στο δικό μας το στούντιο. Πολύ σημαντικό αυτό. Τελικά η Κοζάνη έσωσε τη γρεβενιώτικη μουσική, έχω να πω εγώ. Κάπως έτσι. Έτσι. Έχω δει πολλές φορές παιδιά να πηγαίνουν έρχονται με μπάσα μέσα στα κτέλα, ας πούμε, και με κοντραμπάσα και να μην έχουν που να τα βάλουν. Εντάξει, τώρα καλά είμαστε πάντως. Σε σχέση με παλιότερα, έτσι. Σίγουρα. Είναι καλύτερη η κατάσταση. Πλέον τα τοπικά συγκροτήματα έχουν το δικό τους χώρο. Υπάρχουν και κάποια μαγαζιά που μπορείς να κάνεις live. Οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες. Το διοργανώθηκε λίγο καλύτερα. Έτσι. Πλέον και με το ίντερνετ προωθείς τη μουσική σου καλύτερα. Ωραία. Και φτάνουμε λοιπόν στο δεύτερο δίσκο. Πες μας λίγο γι' αυτόν. Στο δεύτερο δίσκο... Το προωθήσαμε όσο περισσότερο γίνεται. Κάναμε πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Σε φεστιβάλ, ανοίξαμε ιστορικές μπάντες, κάναμε support. Και σιγά σιγά ετοιμάσαμε το Εφτάιντζο, το Disparent Hope, που βγήκε το 2013. Έχει το Disparent Hope και μια διασκευή στο Dio, στο Ronnie James Dio, το Dream Evil, ως φόρο τιμής. Ωραία. Να ακούσουμε το Aftermath από το δεύτερο δίσκο. Το Aftermath Iron Maiden είναι διασκευή. Ναι. Και είναι φρέσκο. Έχει βγει μόλις, έχει λίγες εβδομάδες που κυκλοφόρησε. Μόνο στο YouTube. Ναι. Και είναι μια διασκευή στους Iron Maiden και στο δίσκο του Sex Factor που βγήκε το 1995 με τον Blaze Bayley στα φωνητικά. Α, οπότε στο δεύτερο δίσκο που θα πάμε. Για να ακούσουμε... Θες να ακούσουμε από το δεύτερο? Ναι, ναι, ναι. Να ακούσουμε το ομώνυμο. Το ομώνυμο. Beneath the Veils of Winter. Πότε. Δώσ' μου μισό λεπτό. Πάμε να ακούσουμε τη διασκευή στο Aftermath και παίζουμε μετά. Ωραία. Το...
Μετά θα με ρωτήσεις. Κάτι το δεύτερο δίσκο και να μας πει το μόνιμο φυσικό που χρωστάμε.
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα Radio Grevena στους 101 και 5. Πάμε όπως παλιά, κάθε Δευτέρα στις 8. Αφιέρωμα σήμερα στους Dark Nightmare, το γρεβενιώτικο metal συγκρότημα. Έχω μαζί μου, δίπλα μου, τον φίλο μου, τον Δήμο τον Κωνσταντινίδη, τον drummer της μπάντας. Έχουμε ξεκινήσει μία αναδρομή. Είπαμε για το πώς ιδρύθηκαν, μιλήσαμε για τον πρώτο και το δεύτερο δίσκο, ακούσαμε μία διασκευή μόλις που κάναν πρόσφατη στους Iron Maiden. Πες μας για τη συνέχεια μετά. Πάμε για τον τρίτο δίσκο και βίντεο κλιπ. Στη συνέχεια ετοιμάσαμε το τρίτο δίσκο, το Tortured Souls, με το ίδιο line-up. Για πρώτη φορά κάναμε βίντεο κλιπ, το Crown of Innocence, στον Όρλιακα γυρίστηκε. Φανταστικό βίντεο κλιπ έχω να πω, πολύ μ' άρεσε. Και στη διάρκεια των συναυλιών που κάναμε για να προωθήσουμε το δίσκο, πήραμε και τον Χρήστο Ντόλη στην κιθάρα, ένα νέο μέλος, παιδικός φίλος ο Χρήστος. Πολύ καλός κιθαρίστας. Και μέχρι σήμερα προωθούμε ακόμα το τελευταίο μας δίσκο. Mm-hmm. Παράλληλα γιορτάζουμε και τα 20 χρόνια της μπάντας, οπότε έχουμε μια μίνι περιοδία. Το τελευταίο μέρος της είναι τώρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Έχουμε τρεις συναυλίες σε Αθήνα, Αγρίνο και Θεσσαλονίκη. Παρέα με τους φίλους μας, τους Κύπριους, τους Τράστεξ και άλλες συγκροτήματα φίλους. Πες μας λίγο για αυτή την περιοδία. Ξεκινάει Παρασκευή τώρα στις 22. Την Παρασκευή παίζουμε στο Crow Club στην Αθήνα. Πολύ ωραία. Μαζί με Αχέλους και Ραστέξ. Το Σάββατο πηγαίνουμε στο Αγρίνιο, παίζουμε με τους Reflexion, μια ιστορική μπάντα, μια από τους καλύτερες epic metal μπάντες στην Ελλάδα. Και τους φίλους μας, τους Greywitz που είναι από την Κύπρο. Έρχονται πρώτη φορά στην Ελλάδα για συναυλία. Και την Κυριακή στο 8ball πάλι με Ραστέξ και Greywitz. Τελειώνει αυτή η μίνι περιοδία. Μπράβο. Τη δικιά σας μουσική πώς θα τη χαρακτήριζες? Καταρχήν είναι heavy metal, έτσι. Είναι αρκετά ατμοσφαιρικά, θα έλεγα, η μουσική μας, αλλά έχουμε επιρροές από διάφορα είδη. Και του metal και όχι μόνο. Ατμοσφαιρικό heavy metal θα το όνομαζα. Ωραία. Το επικό στοιχείο είναι έντονο, αλλά πιστεύω ότι... Προφανές. Και το λυρικό ίσως θα έλεγα. Έτσι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το Waiting for the Light. Waiting for the Light, ναι. Πολύ ωραία. Πάμε.
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, είμαστε πάντα εδώ στο Ράδιο Γρεβενά, 101 και 5. Πάμε όπως παλιά, αφιέρωμα στους Dark Nightmare, το γρεβενιώτικο metal συγκρότημα, που όπως είπαμε την Παρασκευή πραγματοποιεί μια τριήμερη περιοδία σε όλη την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Θα επιμείνω εγώ, πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις μια μπάντα 20 χρόνια στην Ελλάδα και δεις τα Γρεβενά? Ξαναλέω ότι αν κάτι το αγαπάς και το γουστάρεις τόσο πολύ, ξεπερνούνται δυσκολίες. Το γουστάρουμε, είναι χόμπι μας. Το κάνουμε εδώ και χρόνια επειδή μας αρέσει αυτή η μουσική, περνάμε καλά, είμαστε μια οικογένεια, βασικά. Οπότε δεν υπάρχουν δυσκολίες. Εύχομαι να σας πάει και άλλα 20, παιδιά. Πες μας λίγο το line-up της περιοδίας. Ποια παιδιά θα παίζουν? Ο Γιάννης Παδημητρίου είναι στις κιθάρες και στα φωνητικά. Ο Χρήστος Οτόλης στις κιθάρες και αυτός. Ο Νίκος Μιχαλακάκος στον μπάσο. Και στα πλήκτρα έχουμε τον Νίκο τον Βογιατζή από την Κοζάνη. Ο Γιώργος, είπαμε ότι είναι στη Γερμανία. Είναι δύσκολο να μας ακολουθήσει συναυλίες. Τι άλλο, κάτι που δεν είπαμε, που ξέχασα να σε ρωτήσω, κάτι που θα ήθελες να πεις? Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον? Πώς βλέπεις τους Dark Nightmare από εδώ και πέρα? Δουλεύουμε αυτή τη στιγμή υλικό για το τέταρτο δίσκο. Αν πάνε όλα καλά, θα κυκλοφορήσει γύρω στο 2021. Συναυλίες πάλι σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, ελπίζω. Σιγά σιγά, ήρθε ο καιρός, πιστεύω. Ναι, γιατί όχι. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Και στο ΦΟΙΔ. Παντού. Παίζουμε παντού. Να πάμε να ακούσουμε, χρωστάμε ένα τραγούδι, Δήμο, από το δεύτερο δίσκο, έτσι. Δεν ακούσαμε Beneath the Bells. Ακούσουμε το ομώνυμο του δεύτερου δίσκου. Ναι, ναι, πάμε. Ωραία. Penetrates me and the wind that turns the clouds. Put it to some tree.
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, είμαστε πάντα εδώ. Έχουμε μπει στο τελευταίο μέρος της εκπομπής σιγά-σιγά. Αφιερωμένο σήμερα το πάμε όπως παλιά στους Dark Nightmare. Έχω εδώ το φίλο μου τον Δήμο τον Κωνσταντινίδη. Είπαμε σχεδόν τα πάντα, Δήμο. Τι άλλο μένει να πούμε για τους Dark, κάτι που ξεχάσαμε. Είπαμε... Σου χρωστάμε μια unplugged εμφάνιση. Μπράβο, μπράβο, ναι. Οπωσδήποτε θα έρθετε εδώ κάποια στιγμή. Θα παίξετε εδώ live, unplugged, στο ένα νέο στούντιο. Ένα show, ναι. Πολύ ωραία, εδώ στο ανακαινισμένο στούντιο του Radio Γρεβενά. Θα παρελάσουν πολλά συγκροτήματα από εδώ, είπα και το πρωί. Θα έρθουν και ναρέ, θα έχουμε σπέ υποσύστημα. Χτες κάνατε πρόβα ξανά μετά από καιρό. Σπέ και υποσύστημα μαζί. Έχω πληροφορία. Έτσι, έτσι. Ξεκινάμε πάλι σπέ. Αυτά είναι. Να δούμε τι έχει να γίνει τώρα εκεί πέρα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αλλά το βασικό, ότι σας περιμένω εδώ σαν Dark Nightmare για ένα unplugged που θα έχει πολύ ενδιαφέρον να παίξετε εσείς unplugged. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό να τα ακούσουμε. Αφού σε ευχαριστήσω καταρχήν για την πολύ ωραία συνέντευξη που μου έδωσες. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να υπενθυμίσουμε τις ημερομηνίες και τα μέρη της περιοδίας. Είπαμε Παρασκευή 22 του μηνός στην Αθήνα, Σάββατο 23 στο Αγρίνιο και Κυριακή 24 στη Θεσσαλονίκη. Πες λίγο και τους χώρους. Είναι στο Crow Club στην Αθήνα, στο Metal Union στο Αγρίνιο και στο 8Ball στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Από αύριο θα είναι αναρτημένη η περιοδία και στο grevenamedia.gr για όποιον θέλει να μπει να ακούσει από άλλη πόλη που μας ακούει. Ευχαριστώ και πάρα πολύ, Δήμο μου. Εμείς θα τα ξαναπούμε εδώ στο στούντιο, ζωντανά μουσικά. Πάμε να ακούσουμε άλλη μια διασκευή για κλείσιμο. Ναι, είναι το Come Rip από τους Ολλανδούς The Devil's Blood, ένα κομμάτι που κάναμε ως φόρο τιμή στον Σέλιμ Λεμούτσι, τον κιθαρίστα της μπάντας. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με αυτό. Δήμο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα σε όλους.
με αυτή την πολύ ωραία διασκευή στο Cam Rip από τους Dark Nightmare. Κλείσαμε λοιπόν το αφιέρωμα σε αυτή την πολύ ωραία γρεβενιώτικη metal μπάντα. Κάπου εδώ θα σας αφήσω και εδώ.